Σε μονάδα του στρατοπέδου Παπαπέτρου. Με τις τελευταίες αποφάσεις ηγεσίας του στρατού μετακινείται βεβαιασμένα η ΑΕΑΝ, η μοναδική μονάδα τεθωρακισμένων της Δυτικής Μακεδονίας, στη Θράκη. Πρόκειται για μια μονάδα που εξυπηρετεί περίπου 120 οικογένειες. Έπεται και συνέχεια και με τις υπόλοιπες μονάδες του στρατοπέδου μελλοντικά. Τα περισσότερα στελέχη τεθωρακισμένων της Δυτικής Μακεδονίας, με βάση την ύπαρξη μονάδος του όπλου του στην προαναφερόμενη περιοχή, οργάνωσαν τη ζωή τους. Έκαναν οικογένειες, απέκτησαν ιδιόκτητα σπίτια με δάνεια και υπολόγιζαν ότι στην καριέρα τους τα μισά περίπου χρόνια θα τα υπηρετούσαν εδώ, στον τόπο τους, και τα άλλα μισά σε μεταθέσεις και εύρω και νησιά. Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας, η διαβίωσή μας έχει δυσκολέψει πολύ. Οι μισθοί των στρατιωτικών έχουν μειωθεί πάνω από 50%, με αποτέλεσμα και με αρκετή δυσκολία να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις όποιες καθημερινές οικονομικές και οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Τα δάνεια πλέον είναι αδύνατο να καλυφθούν, οι λογαριασμοί μας φαίνονται υπέρογκοι και η διαβίωσή μας αρκετή δύσκολη και επίπονη. Μας είναι αδύνατο έως και ακατόρθωτο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια μετακίνηση εν μέσω οικονομικής κρίσης και βέβαια στην ίδια μέρα εξάλλου βέβαια βρίσκεται ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Σαν να μην έφτανε αυτή η δυσβάσταχτη κατάσταση, η εσπευμένη μετακίνηση της ΑΕΑΝ στην Κομοτηνή σε διάστημα μόνο 29 εργάσιμων ημερών, όπως μας έχει ανακοινωθεί, είναι το τελειωτικό χτύπημα για την εξαθλίωση των οικογενειών μας, διότι από τώρα και ως την αποστρητέα των συζύγων μας θα είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε επιμονή μου βάσω σε άλλες περιοχές, πληρώνοντας ενίκεια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πληρώνουμε και τις δόσεις και τα πάγια έξοδα των άδειων σπιτιών μας. Πέραν αυτών, η άμεση μετακίνηση της ΑΕΑΝ αυτή την περίοδο θα φέρει δυσκολίες με τα σχολεία των παιδιών μας, με τη συνεδρίαση και τις αποσπάσεις συζύγων που εργάζονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την εργασία αρκετών συζύγων στον ιδιωτικό τομέα που θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους και θα υπάρξει απώλεια εισοδήματος, και κατά κύριο με τη στέγασή μας. Γενικότερα θα μας οδηγήσει στην απομάκρυση και στη διάλυση των οικογενειών. Πέρα, αγαπητές συνδημότες, αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, μόλις η προηγούμενη ομιλήτρια ανέφερε πολύ γλαφυρά το τι συμβαίνει στο Αμίντεο. Με δύο λόγια θα αναφερθώ στο ιστορικό του στρατοπέδου ως νέα δημοτική αρχή. Υπήρχε πρόβλημα. Ανταποκριθήκαμε σε όλα τα κατελέσματα του ΓΕΣ. Με το Φράγκο Φραγκούλη, συνάντηση, αιτήματα, άμεση σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τα ΣΟΑ και με την λέσχη αξιωματικών. Υλοποιήθηκαν. Συμφωνία να επαναλάβουμε το στρατόπεδο στην τηλεθέρμανση στη νέα επέκταση που ξεκινάει σε ένα μήνα. Υλοποιήθηκε. Εντάχθηκε στη νέα μελέτη. Σε ένα μήνα θα ξεκινήσουμε τη σύνδεση. Νέα συνάντηση με τον επόμενο αρχηγό, τον κύριο Δοζιά. Τα θέματα αυτά, επαναβεβαίωση. Δήμαρχε, θα τα υλοποιήσετε και εμείς θα ενισχύσουμε το στρατόπεδο. Τρίτη συνάντηση με τον κύριο Κίνη, νέο αρχηγό. Η ίδια συμφωνία επαναβεβαιώθηκε. Με λύπης μου έχω να πω το αρνητικό για τον σημερινό αρχηγό. Με ένα έγγραφο που μου στείλε μόλις προχθές, μου είπε δεν ισχύει τίποτα από αυτό που συμφωνήσατε με τους τρεις αρχηγούς. Ειλικρινά με λυπεί. Όμως η σημερινή συγκέντρωση πρέπει να στείλει ένα μήνυμα το Αμίντεο. Ένα μήνυμα ηχηρό προς την κυβέρνηση. Ειλικρινά ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Ότι το Αμίντεο τα αποψηλώνουν από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Είτε λέγεται ΟΤΕ, είτε λέγεται ΔΟΗ, ΙΚΑ. Μας αναγκάσαν, μας εκβιάσαν για να κρατήσουμε το ΙΚΑ να αναλάβετε εσείς τα έξοδα τα λειτουργικά. Το κάναμε και αυτό. Και ακόμα έχουμε δυσκολίες. Έτσι μας συμπεριφέρονται σήμερα. Πρέπει ανάλογα και εμείς να διεκδικήσουμε δυναμικά. Και παράλληλα, βέβαια, το στρατόπεδο είναι σημαντικό για την πόλη μας. Οι δημότες Αμιντέου έχουν αποδείξει ότι αποδέχονται το στρατόπεδο. Δομήθηκε η πόλη με το στρατόπεδο. Δεν μπορεί έτσι βιαίως να παίρνουν μια απόφαση γιατί δεν γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο.
επικοινώνησα με τους τρεις αρχηγούς και ιδιαίτερα με τον Φράγκο Φραγκούλη, που μου είπε το σχεδιασμό της ΑΕΑΜ, τη στρατηγική σημασία που έχει για την πόλη και την περιοχή μας, ότι σχεδιάστηκε και είναι χρήσιμο σε όλη την επικράτεια της χώρας, μόνο στην περιοχή μας και πουθενά άλλου. Να υποστηρίξει, είναι μόνη στρατιωτική δύναμη που μπορεί να υποστηρίξει την ενέργεια, που είναι η καρδιά της Ελλάδος εδώ. Δεν μπορεί κανείς να δώσει μια λογική τεκμηριωμένη εξήγηση για ποιο λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση, η βιαία και γρήγορη απομάκρυνση της ΑΕΑΜ. Επικοινωνούμε. Μας είπαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Λέω ότι δεν ισχύει αυτό. Τι ισχύει τελικά? Πραγματικά, εγώ αντιλαμβάνομαι όλους τους αξιωματικούς και βεβαίως τις οικογένειές τους ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει όλοι οι δημότες του καλλικρατικού Δήμου αμυντέων να τους συμπαρασταθούμε. Και αν χρειαστεί να κάνουμε κινητοποιήσεις δυναμικές για να αναδείξουμε αυτό το θέμα το κοινωνικό. Διότι πέρα από πολιτιακό είναι και κοινωνικό. Κάποιες 100 και πλέον οικογένειες αποσαθρώνονται. Δεν θα μπορούν να συνυπάρχουν οι οικογένειες. Αντιλαμβανόσαστε όλοι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν σχεδιάσει τη ζωή του στο στράτευμα. Από ό,τι γνωρίζω, η ΑΕΑΜ ήταν μόνο στο Αβίντεο. Και έτσι όλοι ξέραν τι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Αβίντεο και εδώ κάναν τις υποδομές τους. Εμείς θέλω να διαβεβαιώσω ιδιαίτερα τις γυναίκες των αξιωματικών αλλά και τους αξιωματικούς ότι ο Δήμος Αβιντέου, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πιστεύω, εκφράζω και όλη την κοινωνική κοινωνία, θα είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε όποιους αγώνες και όσους αγώνες χρειάζονται και όσο δυναμικούς αγώνες χρειάζονται, εμείς θα είμαστε δίπλα σας και πιστεύω το μήνυμα θα το λάβουν και υπάρχουν ελπίδες να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση. Άρα λοιπόν όλοι μαζί να πιστέψουμε σε αυτό που στοχεύουμε, που επιδιώκουμε και βέβαια τις επόμενες ημέρες εμείς ως Δημοτική Αρχή θα επισκεφθούμε, καλώντας όλους τους παράγοντες, να επισκεφθούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να δούμε τι μελιγενέστε με την απόφαση αυτή. Εύχομαι να έχουμε ένα τέλος αίσιο καλό, έτσι όλα να πάνε καλά. Καλό απόγευμα, καλούς αγώνες για τον στόχο μας. Παρουσία σας για να διεκδικήσετε τα δίκαια αιτήματά σας. Να σας πω ότι συμμετέχω στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και εκεί μας ενημέρωσε ο προηγούμενος Υπουργός Εθνικής Άμυνας για το ζήτημα της αναδιάφρασης συνολικά σε όλη την Ελλάδα ορισμένων μονάδων του στρατού, γενικά των ανώπλων δυνάμεων. Προσωπικά στην τοποθέτησή μου είχα διαφωνήσει και είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας, διότι είναι γνωστό σε όλους ότι στην Δυτική Μακεδονία οι μονάδες που υπάρχουν στην Φλόρινα, στο νομό Φλόρινας, δηλαδή στο Αμίντο και στη Φλόρινα, είναι μονάδες οι οποίες είναι συνδεδεμένες και με την ιστορία του τόπου και με την οικονομική στήριξη της περιοχής του τόπου, των εμπόρων όπως προηγουμένως ελέγχθη από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Αμιντέου. Συνεπώς υπάρχουν λόγοι πολλοί που πρέπει αυτές οι μονάδες να παραμείνουν. Είναι δίκαια τα αιτήματα των οικογενειών, διότι έτσι στην ουσία διαλύονται οι οικογένειες σε μια περίοδο μάλιστα που οι οικονομικές συγκυρίες είναι πολύ αρνητικές και δεν μπορεί να στηριχθεί μια οικογένεια όταν ζει σε δύο διαφορετικά μέρη. Να δούμε το πρόβλημα αυτών των παιδιών εδώ που κρατάνε τα πανό και διαμαρτύρονται, να δει δηλαδή η πολιτεία το πρόβλημά τους, να σκύψει και όχι μόνο να βλέπει σχεδιασμούς σε χάρτες και σχεδιασμούς σε αριθμούς. Θα πρέπει να δούμε ότι πίσω από αυτά είναι οικογένειες και έχουν σοβαρά προβλήματα. Ως ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, όχι εξυφραστικά και λεκτικά θα πούμε, συμπαριστάμεθα στα δίκαια αιτήματά σας και σε επίπεδο Βουλής, όταν το θέμα έρθει, αν έρθει στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια κτλ., θα στηρίξουμε τα αιτήματά σας και θα βάλουμε μάλιστα και επερώτησεις για το ζήτημα αυτό, να δούμε ποια εξέλιξη θα έχει. Πάντως η παρουσία σας πραγματικά είναι δυναμική σε έναν χώρο μάλιστα που στο παρελθόν, εάν αντιμετώπιζε τέτοια προβλήματα με συγκέντρωση, μπορούσε να συγκεντρώσει και ορισμένες ταχυποψίες, θα έλεγα. Λοιπόν, χαιρετίζουμε την εκδήλωσή σας και είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνετε. Ευχαριστώ.
Είμαστε εδώ γιατί σας θέλουμε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί την άλλη μέρα που θα φύγετε θα το καταλάβουμε αμέσως. Θα το νιώσουμε αμέσως στα μαγαζιά μας. Αν υπάρχει στο Αμύνδεο αυτή τη στιγμή εμπορική κίνηση και ζωή, υπάρχει για δύο λόγους. Για το τρένο και για το στρατό. Αν φύγετε, χανόμαστε κι εμείς μαζί. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι ονειρεύονται να λέμε άλλα πράγματα. Είναι όμως όλα ψέματα. Σε αυτό το λιπαρό περιβάλλον, δυστυχώς ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Ότι ο Εμπορικός Σύλλογος, το σύνολο των εμπόρων του Αμυνδαίου, θέλει το στρατό. Και δεν θέλει μόνο εσάς, δεν θέλει να μην φύγετε. Θέλει και άλλους τόσους. Γιατί εμάς ο αντίκτυπος είναι άμεσος. Αυτό μόνο θέλω να σας πω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Προσυπογράφουμε οποιαδήποτε σας κίνηση και θα είμαστε εδώ όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ και το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου. Ευχαριστώ. Αναστασία, βάλει και αυτό μέσα. Πάλι το βαλόν. Ναι, βάλει και αυτό μέσα. Δεν μπορούμε να σου πούμε να το πούμε. Πούμε το δεύτερο. Όχι, στην κυρία, τι αυτό πάλι. Όχι, 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 δεν μπορούμε. Κυρία, εντάξει, θα το... Εντάξει, κυρία, δεν είναι αγνώσια. Δεν είναι αγνώσια. Να, μας μην την φέρνουμε σε δυσκολίες. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτοκονίσου, εντάξει. Θέλει και για να έρθει τώρα. Δεν το δέχτηκαν. Μόλις έφυγε ο υποστράτηγος. Έμαθε πιθανώς και έφυγε. Αυτές είναι πρακτικές. Το Αμύνδεο δεν κινητοποιήθηκε. Κινητοποιήθηκαν οι γυναίκες των 118 αξιωματικών που μετακινούνται από την ΑΕΑΝ. Το Αμύνδεο όταν αποφασίσει να κινητοποιηθεί θα είναι πολύ ικανή κινητοποίηση και θα στείλει το ακριβές μήνυμα στην κυβέρνηση. Σήμερα, με εντυπωσίαση ως Δήμαρχος Αμυνδαίου, παρουσία του βουλευτή, τον πρώην Δημάρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην υπάρχει υπεύθυνος να παραλάβει ένα απλό σημείωμα, θα έλεγα, των γυναικών των αξιωματικών. Δεν θεωρώ ότι τιμά ιδιαίτερα το στράτευμα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι η κοινωνία βάλεται από τα παντού. Ζούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και το μόνο, αν θέλετε, που εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός είναι το στράτευμα. Αν και το στράτευμα απαξιώνεται με τέτοιες ενέργειες, δυστυχώς δεν πάμε καλά. Πιστεύω να αντιληφθούν το σφάλμα τους και να σκύψουν πάνω στο θέμα του Αμυνδαίου και του στρατοπέδου για να δουν τι θα πράξουν. Σε τέτοιες καταστάσεις που έρχονται μια ομάδα ανθρώπων να τους επιδώσουν ένα απλό σημείωμα και να επιφεύγουν με αυτόν τον τρόπο, όπως ο υποστράτηγος δεν βρίσκεται σήμερα εδώ στη Λέσκη που ήταν προ 10 λεπτών, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να πετύχουν ή τι θέλουν να μας πούν. Όταν δεν στέλνει και στρατόπεδο, έτσι. Εκεί δυστυχώς υπήρχε ένας αξιωματικός, είπα αξιωματικός πιθανός, που προσπαθούσε επί 20 λεπτά να πάρει οδηγίες. Και εμείς τον περιμέναμε. Βεβαίως δεν πιστεύαμε ότι δεν πρόκειται να έρθει να παραλάβει αυτό το ψήφισμα. Το θυροκολλήσαμε όπως κάναμε και στη Λέσχη. Και πιστεύω θα το πάρει στα χέρια του αρχηγού του ΓΕΣ για να αντιληφθεί ότι εδώ η κοινωνία πλέον κινητοποιείται. Και τα θέματα δεν θα περάσουν έτσι όπως κάποιοι νομίζουν, απλά λαμβάνοντας μία απόφαση από τα γραφεία τους. Εδώ υπάρχει θέμα κοινωνικό. Τεράστιο στο στράτευμα, οι γυναίκες και τα παιδάκια μας το αποδείξαν σήμερα πολύ γλαφυρά, πολύ περίτρανα και πρέπει όλοι να το δούμε με μπάς περιπτώσει με μια σοβαρότητα μη συγχαίοντας τα πράγματα ότι υπάρχει πολιτικό ή άλλο θέμα που εμείς επιδιώκουμε. Εμείς λέμε ότι το στρατόπεδο του Αμυνδαίου πρέπει να υπάρχει στο Αμύνδεο και προπάντως στο σημερινό αγώνα να συμπαρασταθούμε σε αυτές τις γυναίκες, να στηρίξουμε τις οικογένειές τους, όπως πολύ αναλυτικά μας ανέφερε η ομιλήτρια, ότι αποσταθρώνονται οι οικογένειες. Δεν είναι κάτι απλό που μπορούμε να το αποδεχθούμε.